Και είστε εδώ στη Λαγκάδα, κύριε Κοπανάκη, από τους ανθρώπους που την γλιτώσανε όμως. Ναι, και η μάνα μου μαζί. Ναι. 98 χρονών. Όμως έχετε πάθει ζημιά. Εδώ σε εμάς. Το αυτοκίνητο μου το πήρε από εκεί, από πάνω που είναι η Σικιά, το θερμοκήπιο που το είχα εκεί, και μου το πήρε το νάιλον από το θερμοκήπιο και μου το έφερε εδώ. Και σε έφερε και το θερμοκήπιο μαζί εδώ. Ναι, να το. Εδώ είναι πόσο, τρία στρέμματα θερμοκήπιο και είναι όλο εδώ. Έχει πάθει ζημιά και δεν είναι. Χρειάζονται, οπωσδήποτε χρειάζονται να γίνουν ενέργειες. Σε έκτακτη ανάγκη και να γίνει καταγραφή των ζημιών. Πρέπει να υπάρξει, κύριε Θεραψανιώτη, πρέπει να υπάρξει μία μόνιμη λύση. Εδώ δίπλα στο ποτάμι έχουμε τεράστια προβλήματα. Μόνιμη λύση. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα καιρικό φαινόμενο πολύς μεγάλης έντασης. Ωραία. Εγώ λέω ότι πρέπει να είμαστε... Και δεν πρέπει να προετοιμαστούμε για την επόμενη φορά. Δεν είχαμε θύματα. Το ένα είναι αυτό. Το σημαντικότερο, συμφωνώ. Από εκεί και πέρα είναι λογικό ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιοι, να παρθούν κάποια μέτρα, ώστε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Σε πολλές περιπτώσεις, σε πάρα πολλές ζημιές, ή δεν αποζημιωνόταν ο κόσμος, ή ερχόταν ανθρώποι οι οποίοι δεν είχαν σχέση με το αντικείμενο και γράφανε άλλον άλλον. Και οι αποζημιώσεις, αν δινόταν αποζημιώσεις, ήταν ελάχιστες, καμία σχέση με τις πραγματικές ζημιές. Γι' αυτό και ο κόσμος έχει φύγει από το Δεργά. Γι' αυτό, δηλαδή, ο κόσμος δεν θέλει να είναι ασφαλισμένος. Όλοι θέλουμε να είμαστε ασφαλισμένοι, γιατί με τον καιρό παίζουμε, με τα καιρικά φαινόμενα, παίζουμε με ζημιές. Όχι, εχθές, προχθές. Προχθές, ναι. Όλα αυτή η γέφυρα δεν τα παίρνει τα νερά, διότι έχει τεράστια έκταση. Ναι. Τεράστια έκταση, με καλάμια. Τα κόβει ο καθένας ασυνείδητος και δεν λέει να πάει ένα φορτηγό να πάει τα πάρει. 7 δωμάτια είναι. Έφτασε το νερό σε 1,5 μέτρο και σε όλα τα ισόγειά μας, εδώ γύρω τριγύρω, από 60 εκατοστά μέχρι 15 εκατοστά. Δώσαμε προτεραιότητα την πρώτη στιγμή στη διάσωση των συμπολιτών μας. Πράγματι, κάναμε διάσωση σε περίπου 11 άτομα εδώ στην περιοχή. Όση ώρα έβρεχε ο ποταμός δεν διαχείρισε. Τα καλάμια, οι τόνοι είχαν κάνει φράμα μέσα που δεν το είχαμε εμφανιστεί. Τα ρέματα ήταν καθάριστα. Να γίνει ένα σωστός προγραμματισμός και να προσπαθήσουμε όσο γίνεται γρηγορότερα να αποκαταστήσουμε το αγροτικό δίκτυο του Δήμου μας, το οποίο είναι παντελώς κατεστραμμένο. Μιλάμε για εκατομμύρια ζημιά. Η περιφέρεια έχει αποφασίσει από χθες, όχι σήμερα. Ήδη έχουμε στείλει για να χειριχτούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι που έχουν τα προβλήματα. Γίνονται οι καταγραφές και από τις υπηρεσίες της περιφέρειας και από τις υπηρεσίες των Δήμων. Τα δεν μπορώ, άντρο! Δεν μπορώ, ρε Μανώλη! Με είχε λύσεις ο άντρας μου τα χέρια του να τρέχουν αίματα! Να έχω ζώα για δική μου χρήση! Σε παρακαλώ, ηρέμησε! Είμαι φτωχιά, δεν έχω στα μία μοίρα! Οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες, άρα λοιπόν η περιφέρεια θα πρέπει να συνεργαστεί η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας με τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων, να καταθέσουμε τα τεχνικά δελτία, να καταγράψουμε τις ζημιές. Εμείς ούτως ή άλλως τις ζημιές έχουμε καταγράψει.